Σε περίπτωση που αναζητάς, ποια είναι αυτά τα επαγγέλματα, ποιο είναι αυτό το επάγγελμα που μπορεί να θεωρηθεί, εσύ προσωπικά, που μπορεί να θεωρηθεί ανερχόμενο, αν θες να αλλάξεις μια καριέρα, βρε αδελφέ, να πας σε ένα επάγγελμα που έχει μεγαλύτερη ζήτηση ενδεχομένως, ο θυρωρός. Μεγαλύτερη ζήτηση έχει, είναι και ένα χαλαρό επάγγελμα, όπως και να έχει. Ακριβώς. Είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Ότι είναι. Θα μας το πει εδώ ο καλεσμένος. Καλά, κάθεσαι, πας εκεί, δηλαδή, είσαι θυρωρός. Φτιάχνω τους λογαριασμούς των πολιτών διαμερισμάτων, μοιράζω τα κοινόχρηστα. Τέτοια πράγματα. Πιστεύω. Έτσι πιστεύεις. Για πάμε να δούμε τι θα μας πει ο κύριος Βαμβακάς, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Ο κύριος Γιώργος Βαμβακάς, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Θυρωρών. Μαζί με την Ελισάβετ Γεωργίου είναι ο κύριος Βαμβακάς. Καλημέρα. Και έχουμε και τον κύριο Παραδιά μαζί, τον πρόεδρο της Πομιδά. Γεια σας, κύριε Παραδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ξεκινάμε από τους θυρωρούς, γιατί είναι πολύ όμορφο αυτό που διαβάζουμε. Ότι η ζήτηση έχει, λέει, εκτοξευθεί και υπάρχουν, λέει, Ελισάβετ, πια και λίστες αναμονής για αυτό το επάγγελμα. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να μας τα εξηγήσει όλα ο κύριος Βαμβακάς, καθώς να σας πω ότι εργάζεται ως θυρωρός τα τελευταία 32 χρόνια. Μάλιστα. Έχετε ζήσει σε διάφορες φάσεις αυτό το επάγγελμα. Τώρα τι συμβαίνει, υπάρχει όντως τόσο μεγάλη ζήτηση, ψάχνουν θυρωρούς? Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές και στον κύριο πρόεδρο ιδιαίτερος της Πομιδά. Ήθελα να πω ότι όντως υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετό κόσμο, από νέο κόσμο, για μια θέση θυρωρού στα θυρωρία. Θυρωρία υπάρχουν όμως? Θέσεις εργασίας δηλαδή υπάρχουν? Θυρωρία υπάρχουν, οι πολυκατοικίες υπάρχουν, οι συνδιοκτήτες έχουν την πρόθεση, δεν έχουν όμως τα οικονομικά κίνητρα. Το μισθολογικό κόστος είναι ένα ζήτημα. Και αυτό είναι που ζητάμε και θέλουμε να δει η πολιτεία, ότι ένα μισθολογικό κόστος για μια πολυκατοικία σήμερα της τάξης των 1.000 ευρώ, περίπου, για μια θέση θυρωρού, θα πρέπει να γίνει ένα πρόγραμμα διευκολυνθούν οι διαχειρήσεις. Προφανώς, κύριε Βαμβακά, μήπως πρόκειται για άλλου είδους πολυκατοικίες? Δεν νομίζω ότι φαντάζομαι ότι είναι οι πολυκατοικίες κατοικιών που αναζητούν πλέον θυρωρούς, αλλά τα κτίρια, μάλλον κτίρια, τα κτίρια εμπορικών, δηλαδή που τα διαμερίσματα έχουν μετατραπεί σε γραφεία στο κέντρο της Αθήνας, δικηγορικά ή ιατρικά, και αυτοί έχουν ανάγκη θυρωρών ή αντέχουν να τους έχουν, έτσι δεν είναι? Και όχι μόνο, θα συμπλήρωνα ότι είναι και οι πολυκατοικίες που φιλοξενούν Airbnb σήμερα. Α. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Για να υπάρχει και ένας έλεγχος. Είναι σημαντικό ζήτημα. Για λόγους ασφαλείας, λέτε, για την παραβατικότητα που... Για την εισαγωγή των επισκεπτών, για το καλωσόρισμα, τον αποχαιρετισμό, έχει δίκιο. Τα νούμερα που διαβάζω είναι αληθινά, ότι έχετε 1.500 εγγεγραμμένους στην Ομοσπονδία σας, αλλά η πραγματική θυρωρή είναι περίπου 4.000. Ακριβώς, εκεί είναι τα νούμερα, περίπου. Και πού βρίσκει κανείς, ας πούμε, θυρωρό? Πώς βρίσκεται ένας θυρωρός? Μπαίνει η αγγελία, πώς βρίσκεται, έρχεται στην Ομοσπονδία σας, τι κάνει? Κάποια πολυκατοικία που θέλει να αποκτήσει. Απευθύνονται στην Ομοσπονδία τη δική μας, απευθύνονται στα σωματεία του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, αλλά κυρίως μέσα από αγγελίες που ανεβάζουν οι διαχειριστές και ζητάνε να καλύψουν θέσεις στα θυρωρία. Εμείς έχουμε ενδιαφέρον από αρκετό κόσμο, όπως σας προανέφερα. Δεν έχουμε ενδιαφέρον, βέβαια, αρκετό από διαχειριστές που, ενώ έχουν τις προθέσεις, δεν έχουν τα οικονομικά κίνητρα. Εγώ να ζητήσω μια χάρη. Προθέσεις, τι να τις κάνεις? Να ζητήσω μια χάρη από την Ελισάβετ Γεωργίου και εσάς. Θέλω λίγο εκεί που είστε, επειδή ξέρω ότι είστε στο θυρωρείο σας, να μας κάνετε μια ξενάγηση, αν γίνεται, να το δούμε το χώρο σας εκεί πώς είναι. Δηλαδή, είσαστε στην είσοδο μιας πολυκατοικίας τώρα. Βεβαίως. Είναι ουσιαστικά ο χώρος που βρίσκεται ακριβώς πίσω μας. Είναι με το να ζητήσουμε έτσι από τον Μάριο να σας δείξει πώς ακριβώς είναι το θυρωρείο. Είναι ουσιαστικά το γραφείο που βρίσκει κάποιος με το που μπει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία που βρίσκεται στη στοά Fix. Στο δεξί του χέρι είστε ο άνθρωπος που θα καλωσορίσει τον επισκέπτη. Να δείξουμε στους τηλεθεατές την προσενημέρωση σας. Αυτή είναι η σημερινή αλληλογραφία του Μεγάρου. Αυτό είδα πριν και λέω, είναι ένα τεράστιο πακέτο. Βεβαίως, είναι η αλληλογραφία και η συστημένη που έρχεται, βέβαια, και με τα courier, την οποία παραλαμβάνουμε εμείς και θα παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι όταν επιστρέψουν. Πόσα διαμερίσματα είναι οι εργασίες που κάνει ένας σύγχρονος θυρωρός?
Είναι 250 τα γραφεία του κτηρίου. Α, μάλιστα, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ κόσμο. Συν 50 καταστήματα που υπάρχουν στο ισόγειο και στο υπόλοιπο. Που επίσης είστε υπεύθυνος και για τα καταστήματα της ΤΟΑΣ. Εδώ είναι τα... Είναι, και αυτά είναι για εταιρεία που θα έρθει. Μαρία, δεν ξέρω αν μπορείς να πλησιάσεις. Εδώ είναι κλειδιά. Γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε. Του μεγάρου, αλλά και Νίκων που μας εμπιστεύονται τα κλειδιά των γραφείων τους για να ελέγχουμε τα πράγματα. Μάλιστα. Πολύ γενικότερα. Αυτό είναι έχουν, το θέμα συμβεί, ότι... έχουν συμβεί διάφορα περιστατικά, δηλαδή... όπως από διαρροές νερού σε ανύποπτο χρόνο, από... Παρά, όπως και να έχει από πληρωμή λογαριασμών προφανώς, η συντήρηση, από πόρτες, περιστατικά πυρκαγιών κτλ. Μάλιστα. Φυσικά, τα ασανσέρ, επειδή δεν είναι σε λειτουργία τώρα το κτίριο λόγω των διακοπών, όταν είναι στη λειτουργικότητα, είναι ένα σοβαρό έτσι, και υπεύθυνο πόστο είναι να έχουμε τον έλεγχο των ασανσέρ για απεγκλωβισμούς κτλ. Βέβαια, στα κτίρια που υπάρχουν τζιρορίου, ο εγκλωβισμός, πολλές ευθύνες. Ο εγκλωβισμός διαρκεί 2-3 λεπτά περίπου. Ναι. Λόγω της εγκληματικότητας που έχουμε, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, έχετε βρεθεί αντιμέτωπος με τέτοια περιστατικά, που είστε εδώ 24 ώρες το 24ωρο. Αυτά τα περιστατικά στα κτίρια που υπάρχουν θηρορεί είναι ελάχιστα. Έχουμε βρεθεί βέβαια. Έχουμε βρεθεί σε περιστατικά παραβατικότητας και έχουν αντιμετωπιστεί στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Μάλιστα. Αλλά συνήθως ο ρόλος μας είναι αποτρεπτικός και αυτό προστατεύει το κτίριο γιατί βλέπουν άνθρωπο. Δεν, παρουσία σας και μόνο, λέτε. Παρουσία και μόνο είναι αποτρεπτική στα κτίρια. Για να μας πει ο κύριος Παραδιάς. Κύριε Παραδιά, δεν ξέρω, εσείς έχετε τη συνολική εικόνα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων κτλ. Μπορεί να υποστηρίξει σήμερα μια πολυκατοικία το κόστος του να έχει θηρορό? Μία από τις σημαντικές παράπλευρες απώλειες της πρόσφατης κρίσης ήταν και η κατάρρευση των διαχειρήσεων των πολυκατοικιών. Και μία από τις συνέπειες αυτής της κατάρρευσης ήταν και η μείωση του αριθμού των θηρορών που απασχολούνται στα κτίρια και ιδιαίτερα στα κτίρια γραφείων και καταστημάτων. Mm-hmm. Σήμερα δεν νοείται ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων και καταστημάτων, αλλά και βέβαια και μία μεγάλη πολυκατοικία κατοικιών να μην έχει ένα θηρορό. Ένα άτομο το οποίο να είναι γνώστης των προβλημάτων του κτηρίου, να ελέγχει την είσοδο και την έξοδο του κτηρίου, τουλάχιστον στο ωράριό του, mm-hmm. να ελέγχει τους διάφορους μηχανισμούς που έχει το κτίριο και να είναι σε θέση να ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, είτε παρόντες είτε απόντες, για οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο κτίριο που κύριε να απειλεί το ίδιο κτίριο. Επειδή άκουσα και με αυτό ίσως να ολοκληρώσουμε για το θέμα των θηρορών, γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα για τα ακίνητα. Επειδή άκουσα και τον κύριο Βαμβακά να μιλάει για πυρκαγιές που προφανώς θα έχει αντιμετωπίσει ο ίδιος ή όποια άλλη θηρορή. Είναι αλήθεια ότι μειώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες τα ασφάλιστρα φωτιάς σε πολυκατοικίες που έχουν θηρορούς? Δεν το γνωρίζω αυτό. Μπορώ να το μάθουμε αυτό αν είναι έτσι ακριβώς. Αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι το εξής. Είναι ότι το κράτος δεν επιδοτεί τις διαχειρήσεις πολυκατοικιών με τον ίδιο τρόπο που επιδοτεί κάθε άλλο εργοδότη mm-hmm. στην πρόσληψη ενός καινούργιου εργαζόμενου. Υπάρχει διάθεση από πολλούς διαχειριστές πολυκατοικιών. Είμαστε σε μια διαδικασία ανάκαμψης της οικονομίας για πρόσληψη. Αυτή τη στιγμή η στήριξη είναι μόνο 200 ευρώ το μήνα για 12 μήνες, δηλαδή 2.400 ευρώ. Σε αντίθεση με κάθε άλλο είδους εργοδότη, ο οποίος έχει μια πολύ μεγαλύτερη ουσιαστική διετή, σχεδόν πλήρη κάλυψη των μισθών ενός νέου εργαζόμενου. Μήπως είναι και το πρόβλημα της έλλειψης αλφα-φημής στις πολυκατοικίες? Όχι, το έχουμε λύσει το πρόβλημα αυτό με την ΑΔΕ. Πάρα πολύ εύκολα πλέον η πολυκατοικία παίρνει αφημή. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Θα μας πείτε λίγο και αυτό. Πρέπει να εξομοιωθούν οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, να εξομοιωθούν με κάθε άλλο επιδοτούμενο εργοδότη. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι είναι και επιβεβλημένο το να υπάρχει ένας άνθρωπος για την υποδοχή στο θηρορείο, εν πάση περιπτώσει, σε πολυκατοικίες που είναι πολλές πια, που έχουν μετατραπεί στο μεγαλύτερο τους μέρος, ή αν όχι στο 100% σε Airbnb τα διαμερίσματα. Θα προσέφερε πολύ σημαντική υπηρεσία στο ίδιο το κτίριο. Η ύπαρξη θηρορών σε τέτοια κτίρια. Πολύ σημαντικό. Θα συνέβαλε πάρα πολύ στην ευταξία και στην υποδοχή των ανθρώπων που έρχονται για την δραστηριότητα αυτή. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό στα κτίρια αυτά να υπάρχουν θηρορεί. Αλλά πρέπει να υπάρξει η διευκόλυνση αυτή που υπάρχει σε κάθε άλλο είδους εργαζόμενο. Δεν μπορεί οι διαχειριστές πολυκατοικιών, άνθρωποι οι οποίοι διαθέτουν πολύ από τον προσωπικό τους χρόνο να διαχειριστούν μια πολυκατοικία, να μην έχουν τις διευκολύνσεις που έχει κάθε άλλο είδους εργοδότη. Νομίζω αυτό θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή. Η αλήθεια είναι, επειδή έχω υπάρξει κι εγώ διαχειριστής, πριν από μερικά χρόνια ανέλαβα μόνο όταν έφυγε
η θυρωρός που ήταν στην πολυκατοικία εκείνη, και αυτό διότι βέβαια ήταν πάρα πολύ μεγάλο το κόστος και πάρα πολύ μεγάλη η ενασχόληση, αυτό που λέτε, με το ΙΚΑ, με τη μισθοδοσία του συγκεκριμένου εργαζόμενου κτλ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Την ίδια στιγμή όμως, και επειδή αναφερθήκαμε και στο Airbnb, όπου δεν το είχα σκεφτεί, γιατί όντως θα μπορούσε να είναι μια λύση για μια πολυκατοικία που έχει Airbnb και άρα έχει μεγαλύτερα έσοδα θεωρητικά από όσα είχε μια πολυκατοικία. Μέχρι τώρα θα προσέφερε λύση. Όμως υπάρχει εδώ το τελευταίο διάστημα μια σύγκρουση στη ζυγαριά του Airbnb και της ενοικίασης κατοικίας. Δηλαδή ξαφνικά φαίνεται, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, το Airbnb να κατατρώει τα διαμερίσματα, μοιραία άνθρωποι να φεύγουν από το κέντρο να πηγαίνουν σε άλλες περιοχές, όπου και εκεί άρα υπάρχει συνωστισμός. Φοιτητές αυτή την περίοδο αναζητούν διαμερίσματα. Καλά, ακούσαμε και περιπτώσεις φοιτητών που τους πετάνε έξω για να κάνουν Airbnb τα σπίτια. Όλο αυτό το πλέγμα, κύριε Παραδία. Δεν μετάξε κανείς κανέναν έξω σε πόλεις όπου υπάρχει ζήτηση και φοιτητική και τουριστική. Ο κόσμος ξέρει και συνεννοείται. 8 μήνες μένουν οι φοιτητές και 4 μήνες μένουν οι τουρίστες. Όπως είναι στα Χανιά, ας πούμε. Ο κόσμος συνεννοείται, κανείς δεν πετάχτηκε έξω. Μην λέμε τώρα ότι πετάξαν κανέναν έξω. Αυτά είναι γνωστά και συμφωνούμε. Συγγνώμη, κύριε Παραδιά, εγώ δηλαδή, αν είμαι φοιτητής, πρέπει να μοιράζομαι το σπίτι μου οπωσδήποτε το καλοκαίρι με τουρίστες? Δηλαδή, αν έχω μια εξεταστική το Σεπτέμβριο, δεν μπορώ να έρθω τον Αύγουστο στο σπίτι μου να μελετήσω? Προσέξτε, το σπίτι του φοιτητή σήμερα και στις τουριστικές περιοχές είναι ένα σπίτι πλήρως επιπλωμένο. Ναι. Το οποίο είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Δεν έχει καμία σχέση με το σπίτι στην Αθήνα όπου κάποιος μετακομίζει με την κρεβατοκάμαρά του, το ψυγείο. Συμφωνούμε του, απόλυτα. Την κουζίνα του και τα. Έτσι. Άρα λοιπόν κάποιος μπαίνει με το καπέλο του και βγαίνει με το καπέλο του. Και βολεύεται πάρα πολύ με το γεγονός ότι βρίσκει ένα σπίτι έτοιμο. Εντάξει, βολεύεται και ο ιδιοκτήτης όμως που το καλοκαίρι το δίνει στον τουρίστα και το χειμώνα που δεν έχει τουρίστα θα το δώσει στο φοιτητή. Δηλαδή είναι μια σχέση αμοιβαία αυτή. Αυτό θα κάνατε και εσείς και αυτό κάνει όλος ο κόσμος. Αυτό δεν ξέρω αν το έκανα εγώ, αλλά εντάξει, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Ο καθένας θα το έκανε αυτό. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να κατανοήσω. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε σε έναν ιδιοκτήτη να κάνει την καλύτερη χρήση του ακινήτου του. Αυτό είναι αυτονόητο. Το δικό του είναι ό,τι θέλει και προκειμένου να βγάλει το περισσότερο. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν παρατυπίες. Αν υποθέσουμε ότι κάποιος έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο ότι θα μένει μέσα για 3 χρόνια και είναι. Δεν μπορεί να τον βγάλει κανένα. Δεν ξεγέλασαν ποτέ κανένα να του πούνε πάρε ένα σπίτι για 3 χρόνια και στου 8 μήνες να του πούνε βγει έξω. Έχετε δίκιο σε αυτό και εγώ είμαι σίγουρος. Και δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας, υπάρχει λογική και συνεννόηση. Ωραία. Έτσι πρέπει να γίνεται για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον κύριο Παραδιά και τον κύριο Βαμβακά από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Θυρωρών για αυτή την πολύ όμορφη συζήτηση που κάναμε σήμερα. Ευχαριστούμε και τους δύο. Γεια σας. Να είστε καλά, και την Ελισάβετ Γεωργίου φυσικά που ήταν στην σύνδεση.